Καλό σας μεσημέρι. Επιστρέψαμε κοντά σας. Η μέρα είναι Τρίτη. Έχουμε 8 του Μάη. Έχουμε χάσει λίγο το λογαριασμό με τις μέρες. Με όλα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας. Ναι. Είναι η δεύτερη μέρα μετά τις εκλογές. Για να μπαίνουμε λίγο στο δρόμο μας και να καταλαβαίνουμε τι μας συμβαίνει. Σε αυτό το μέρος της εκπομπής, σας είπαμε και νωρίτερα ότι θα μιλήσουμε για ένα κτίσμα που βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου και υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας, μεταξύ αυτών και επίσημοι φορείς, αρκετά μεγάλος αριθμός, που επιθυμούν και επιχειρηματολογούν και συνομιλούν με το Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε αυτό το κτίσμα, το γνωστό σε όλους μας ιερό στην Πλατεία Ελευθερίας, να ανακηρυχθεί ως διατηρηταίο μνημείο. Απέναντί μας λοιπόν είναι μέλη του συντονιστικού για τη σωτηρία του ηρώου Πλατείας Ελευθερίας. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Τζοράκη, ο οποίος είναι αρχαιολόγος. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Επίσης κοντά μας και ο Οδυσσέας Γουρός, είναι αρχιτέκτονας και αντιπρόεδρος του τεχνικού Του ΤΕΤΑΚ. Ακριβώς. Για να είμαστε σωστοί. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε. Θέλουμε λοιπόν τη βοήθειά σας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει ένας μεγάλος αναβρασμός. Έχετε ξεκινήσει μια πάρα πολύ δυναμική προσπάθεια ώστε να χαρακτηριστεί ως διατηρηταίο μνημείο το συγκεκριμένο κτίσμα, το ηρώ. Θα μας μιλήσετε λίγο για την ιστορικότητά του, θα μας μιλήσετε για την ιστορία αυτού του συγκεκριμένου κτίριου και για ποιο λόγο πρέπει να παραμείνει όρθιο στο κέντρο του Ηρακλείου. Ξεκινάει όποιος θέλει. Ναι. Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσω, Γιώργος. Γιατί αν βρισκόμαστε σήμερα εδώ και αν στέκει ακόμα το ηρώο, οφείλεται στις προσπάθειές του πολλά χρόνια τώρα. Στις προσπάθειες πολλών ανθρώπων, ευχαριστώ, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι μόνος του, οπότε χάρη στη συλλογικότητα της πόλης και στην πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου, που τόσα χρόνια δεν έχει εκδώσει άδεια κατεδάφισης, αλλιώς θα μιλάγαμε για ένα μνημείο που υπήρχε κάποτε. Ευτυχώς το μνημείο υπάρχει ακόμα, οπότε γι' αυτό είμαστε εδώ και μπορούμε να πασχίζουμε ακόμα για την προστασία του και την ανάδειξή του. Να πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά. Μιλάμε για ένα μνημείο το οποίο ήταν το ηρώο της πόλης. Χτίστηκε το 1930 μετά από επιταγή της κυβέρνησης Βενιζέλου, ακριβώς το 1930, για να τιμηθεί με αυτόν τον τρόπο η εκατονταετηρίδα, δηλαδή τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης, από την απελευθέρωση και τη ίδρυση του ελληνικού κράτους. Έγινε ένας πανελλήνιος εορτασμός σε ολόκληρη την Ελλάδα δηλαδή, και ένας από τους τρόπους της απόδοσης τιμής σε αυτή την επέτειο ήταν και μία συγκεκριμένη παράμετρος της εγκυκλίου της κυβέρνησης που έλεγε να χτιστούν μνημεία άξια λόγου. Αποφασίστηκε λοιπόν εδώ πέρα από τους τοπικούς παράγοντες. Οι τοπικοί παράγοντες δεν ήταν απλοί παράγοντες, ήταν ο Δήμος, η Νομαρχία, η Αρχιεπισκοπή τότε Μητρόπολη Κρήτης, σημαίνουσες προσωπικότητες της εποχής και φορείς και σύλλογοι. Αποφασίστηκε λοιπόν να χτιστεί ένα ηρώ στην Πλατεία Ελευθερίας. Ο Δήμος Ηρακλείου τότε παραχώρησε ένα οικόπεδο το οποίο θεωρούσε ως ιδιοκτησία του, εν πάση περιπτώσει ήταν η ιδιοκτησία του, το παραχώρησε στην Νομαρχία Ηρακλείου και άρχισε να χτίζεται το ηρώο. Να υπενθυμίσω μόνο ότι ήταν μια εποχή πολύ χειρότερη από τη σημερινή, γιατί κάποιο θα πει, μα τώρα με τέτοια προβλήματα θα ασχολούμαστε με ένα μνημείο. Υπενθυμίζω μόνο ότι ήταν το 1929, είχε ήδη προηγηθεί το κράκ, το παγκόσμιο, ήταν πολύ χειρότερη η επέτειος. Και αν σήμερα λέμε, αν χρειάζεται να δίνουμε αγώνες για την προστασία ενός μνημείου, να υπενθυμίσω ότι τότε χτίστηκε ένα ηρώ την εποχή εκείνη της απίστευτης οικονομικής δυσχέρειας. Παρακολουθούμε και πολύ χαρακτηριστικές φωτογραφίες από το παρελθόν, όταν το κτίριο ήταν στο σύνολό του όρθιο, και φωτογραφίες από τη συγκεκριμένη μέρα των εορτασμών. Των εγγενείων είναι εδώ πέρα. Η 4η Οκτωβρίου του 1930, 4 με 5 έγιναν τα εγγένεια. Είπα λοιπόν ότι χτίστηκε εξ ολοκλήρου με ράνους, γιατί δεν υπήρχε καθόλου ρευστότητα. Κατηραμένη αναπαραδιά αναφέρεται η εποχή εκείνη από τους δημοσιογράφους της εποχής. Εδώ έχουμε μια συνολική εικόνα με τον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου σε πλήρη ακμή όταν λειτουργούσε ως ηρώ της πόλης. Και η περιοχή της Βίγλας χωρίς ούτε ένα σπίτι, ναι, σχεδόν. Είναι, πίσω. Είναι φοβερό. Αγνώριστη πραγματικά. Ναι. Με εράνους που έγιναν σε όλη την Κρήτη, σε όλο το Ηράκλειο σίγουρα, σε όλο τον ομό Ηρακλείου. Και μάλιστα επειδή στην Επιτροπή της ανέγερσης του ηρώου και γενικότερα στην Επιτροπή της Εκατονταετηρίδας, του εορτασμού της Εκατονταετηρίδας, επειδή συμμετείχαν και οι εκδότες των εφημερίδων που υπήρχαν τότε, των σημαντικότερων εφημερίδων της εποχής, ο Ζωγράφος, εν πάση περιπτώσει και άλλοι, αυτή τη στιγμή τους ξεχνάω, προσπάθησαν να προπαγανδίζουν όσο γίνεται αυτή την κίνηση της απόδοσης χρημάτων υπέρ των εορτασμών, ώστε
Κάθε μέρα, σε κάθε εφημερίδα, εβδομαδιαία ήταν τότε εφημερίδα, υπήρχε ένα μικρό δίστυλο, ας πούμε, που έλεγε υπέρ Ηρώου. Οπότε γνωρίζουμε πολύ καλά ακόμα και ποια φυσικά πρόσωπα έδιναν χρήματα γι' αυτό. Mm-hmm. Πέρα από κοινότητες, πέρα από σύλλογους, πέρα από επιστημονικά σωματεία και αυτά. Είναι πολύ βασικό αυτό να μιλάμε, να το αναφέρουμε αυτό ότι χτίστηκε από Εράνους, γιατί δεν ξέρω αν έχει κάποιος το δικαίωμα να το κατεδαφίσει ένα τέτοιο μνημείο. Κύριε Ζουρέ, έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα η διάσωση αυτού του μνημείου? Νομίζω ότι η διάσωση του Ηρώου έχει πολλές σημασίες. Ο Γιώργος εδώ ως αρχαιολόγος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ιστορική συνιστόσα της παρουσίας του κτίσματος. Εγώ θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στην αρχιτεκτονική του ποιότητα. Ο Δημήτρης Χυριακός, που σχεδίασε το Ηρώον, μπορώ να σας πω, κατά την άποψή μου και όχι μόνο, ήταν ο σημαντικότερος αρχιτέκτονας του 21ου στο Ηράκλειο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σχεδιάσει μια σειρά από δημόσια κτίρια. Το κτίριο, για παράδειγμα, της Περιφέρειας, το οποίο ξέρετε όλοι σας, ήταν το παλιό κτίσμα των Τούρκικων στρατώνων. Υπήρχε η διάθεση να κατεδαφιστεί στις αρχές του αιώνα, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν περίσσευαν τα δημόσια κτίρια. Ο Κυριακός λοιπόν πρότεινε να χωριστεί σε τρία περίπου ισότιμα κτίρια και να στεγάσει τελικά πολλές δημόσιες δραστηριότητες. Επίσης, σας αναφέρω το Μέγαρο Λιοπυράκι στην 25η Αυγούστου ή την οικία Τσαχάκη, που είναι μια εξαιρετική γωνιακή κατοικία στο Ηράκλειο, εκείνης της περίοδου. Και βέβαια, θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα σε ένα από τα πιο σημαντικά κτίρια του ελληνικού μοντερνισμού. Το 1933 με 1936 στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο ίδιος αυτός άνθρωπος, ο Δημήτρης Κυριακός, μαζί με τον Κίμωνα Λάσκαρη, σχεδιάζει τις 8 προσφυγικές πολυκατοικίες. Εσείς θεωρείτε ότι το έργο. Στην περιοχή του Γκίζε, εκεί που είναι να γίνει ακριβώς, η διπλή ανάπλαση. Οι οποίες ευτυχώς χειριχτήκαν διατηρητές το 2008 και περιμένουμε τώρα μια πιστική πρόταση διάσωσης και ανάδειξης. Εσείς λοιπόν θεωρείτε ότι ένας άνθρωπος με μια τέτοια ποιότητα έργου, με μια τέτοια παρουσία, είναι ένας αρχιτέκτονας του οποίου το έργο, η πόλη δεν οφείλει να υπερασπιστεί μέχρι την τελευταία ρανίδα? Εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον αυτό που έχουμε υποχρέωση σήμερα είναι να διασώσουμε πραγματικά στην αρχιτεκτονική στρωματογραφία της πόλης όλη αυτή την εποχή, όλη αυτή την περίοδο και ιδιαίτερα το τεράστιο έργο του Δημήτρη Κυριακού. Να σας ρωτήσω γιατί αυτό το μνημείο, αυτού του σπουδαίου, όπως μας λέτε, αρχιτέκτονα, αφέθηκε τόσα χρόνια στη μοίρα του. Είδαμε τις φωτογραφίες αρχείου λίγο πριν από τα εγκαίνια, ότι είχε προμετωπίδες, είχε χαρακτηριστικά εμβλήματα που συναντάμε στα ανάκτορα της Κνωσού, τα οποία έχουν καταρρεύσει. Και πολύ μεγαλύτερο όγκο. Ναι, και σήμερα το βλέπουμε να έχει σημαντικότατες φθορές. Ναι. Είναι σαφές ότι ένα κτίσμα, ιδιαίτερα ηλικίας 80 χρόνων, αν αφαιθεί στη μοίρα του, και αυτό αφαιθήκε πολλά χρόνια στη μοίρα του, γιατί το 41, οι φοβεροί και τρομεροί εγκληματίες που κατήχαν τον τόπο τότε, δηλαδή οι Ναζί, μερικοί, νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε καθόλου εκείνη την εποχή, και ιδιαίτερα εμείς που είμαστε κοντά στη Βιάνο, στην Κάνδωνο και στα Ανόγια. Ονόητο γιατί τα λέω όλα αυτά αυτές τις μέρες. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το κτίσμα το 1941 ακριβώς έγινε συντρίμμια κάτω από τη γερμανική μπότα. Από τότε και μετά ουσιαστικά ποτέ δεν αποκαταστάθηκε. Για να θυμόμαστε, σας λέω, πραγματικά εκείνη την ταραγμένη περίοδο, τα πολλά δεινά που υπέστη ο τόπος, έτσι και το ανθρωπογενές περιβάλλον και τα μνημεία του και τα ιδιαίτερα χτίσματά του. Για να καταλάβει και ο κόσμος ακριβώς τι συμβαίνει, να εξηγήσουμε, μας είπατε νωρίτερα ότι υπερασπίζεστε το συγκεκριμένο κτίσμα, όχι μόνο για να γίνει μνημείο, αλλά το υπερασπίζεστε και από μία άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι βρίσκεται εντός της ιδιοκτησίας τους. Και έχει ξεκινήσει μία. Έχει πάει πια στα δικαστήρια αυτή η διαμάχη. Το ζήτημα της ιδιοκτησίας, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αναφέρεται στη δραστηριότητα του συντονιστικού. Θέλω να σας πω το εξής. Η κήρυξη ενός κτίσματος ως διατηρητέου είναι ανεξάρτητη από το ιδιοκτησιακό καθεστώς που επικρατεί στο χώρο στον οποίο βρίσκεται. Είτε δηλαδή δημόσιος είτε ιδιωτικός χώρος, αυτό είναι ένα ζήτημα άλλο. Έχει να κάνει με τακτοποιήσεις ιδιοκτησιών, με απαλωτριώσεις, με εντάξεις στο σχέδιο πόλεως, με πολεοδομικές ρυθμίσεις. Η κήρυξη όμως ενός κτίσματος ως διατηρητέου, δηλαδή ως μνημείου σε καθεστώς προστασίας, έτσι δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου που το φιλοξενεί. Έτσι. Νομίζω ότι πρέπει να τα λέμε τα πράγματα έτσι, σαφώς να ξεκαθαρίσουμε. Σαφώς και να γνωρίζει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Οι φορείς που συμμετέχετε στο συντονιστικό για τη σωτηρία του μνημείου που είδαμε και συζητάμε, συνδιαλέγεστε με το Υπουργείο Πολιτισμού. Ζητάτε να το κηρύξει διατηρηταίο γιατί τώρα δεν είναι? Ναι, ακριβώς.
Κοιτάξτε να δείτε, έχει μια πολύ ιδιόμορφη υπηρεσιακή ιστορία το συγκεκριμένο μνημείο και νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια μοναδικότητα τουλάχιστον για τα μνημεία της Κρήτης. Είναι ένα μνημείο που ήδη από το 2004 οι τοπικές υπηρεσίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και προεξαρχούς της τοπικής υπηρεσίας νεωτέρων μνημείων έστειλε το φάκελο στην Αθήνα με αίτημα της κήρυξης του μνημείου. Μετά το 2006, μετά από πάρα πολλές παλινδρομήσεις, το 2006 εισήχθη το θέμα στο τοπικό συμβούλιο, Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και αποφασίστηκε ομόφωνα ότι δεν χρήζει προστασίας μετά από 2 χρόνια. Το 2009 αναπέμφθηκε ουσιαστικά ο φάκελος από την τοπική υπηρεσία, από τότε από μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από το Σύλλογο των Εκτάκτων Αρχαιολόγων, πριν συγκροτηθούμε σε σώμα όλοι οι υπόλοιποι φορείς. Πήγε λοιπόν στην Αθήνα πάλι και η Κεντρική Υπηρεσία Νεωτέρων αποφάσισε ότι δεν χρειάζεται να εισαχθεί ξανά στο Κεντρικό Συμβούλιο. Αυτό είναι πραγματικά παράδοξο, δεδομένου ότι είχε σταλεί μία πλήρης επιστημονική μελέτη που έβαζε τα πράγματα κάτω σε μια σωστή βάση. Καταρχήν, αναδείκνει την ιστορία του κτίσματος, η οποία ήταν άγνωστη. Θεωρείτε ότι έγινε λάθος εκτίμηση, δηλαδή? Δεν ξέρω. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Εγώ απλά θέλω να χαρακτηρίσω τη διαδικασία αυτή ως παράδοξη. Απλά για να καταλάβουμε κι εμείς, γιατί τόσα σούρτα φέρτα, ένας φάκελος, ναι, που μας λέτε ότι είναι πλήρως στοιχειοθετημένος. Έχετε κάνει όλη τη σωστή προετοιμασία σε βάθος χρόνου και έχει επαναληφθεί αυτή η προσπάθεια. Πάει να πει ότι κάτι δεν γίνεται εγώ σωστά. Θα ήθελα να συνεχίσω λίγο σωστά, και από ποια μεριά. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω λίγο την αφήγηση της διαδικασίας και της υπηρεσιακής ιστορίας και θα βγάλουμε τα συμπεράσματα μας όλοι, και εσείς και οι ακροατές μας. Αποφασίζει λοιπόν μια κεντρική υπηρεσία ότι δεν χρήζει επανεξέταση στο Κεντρικό Συμβούλιο. Θέλω να πω ότι σε αυτό το φάκελο του 2009 είχε σταλεί, όπως σας είπα, μια ουσιαστικά μονογραφία για το ΙΡΟ. Είχαν σταλεί ξανά επικαιροποιημένες όλες οι αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η μη κήρυξή του από τους τοπικούς φορείς. Ξανά λοιπόν των υπηρεσιών και της 13ης Βυζαντινής και ακόμα και βουλευτών. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τότε 5 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, είχαν διαμαρτυρηθεί εντονότατα. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, τότε ΕΕΤΑΚ, ξανά τότε. Εν τούτης αποφασίζουν ότι δεν έχουν υπάρξει νέα στοιχεία. Το επόμενο διάστημα συγκροτηθήκαμε σε σώμα. Θέλω να πω για αυτό που είπε ο κύριος Γουρός πριν, ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ούτε ένας φορέας, ακόμα όταν είναι ένας μικρός σύλλογος, όπως είναι ο Σύλλογος των Εκτάκτων Αρχαιολόγων. Βρήκαμε ευτυχώς Ευήκο ΑΟΤΑ από την αρχή στο ΤΕΕΤΑΚ, που είναι ένας μεγάλος φορέας και η φωνή του ακούγεται. Και βέβαια δίπλα μας και η Μινοΐστας, που από την πρώτη στιγμή ήταν πολύ σημαντική η συμβολή τους. Αρχίσαμε λοιπόν την αλληλογραφία με το Υπουργείο Πολιτισμού και κατορθώσαμε να φέρουμε την κυρία Μενδώνη σε μία επίσκεψή της στην Κρήτη, να εντάξει στο πρόγραμμά της και την αυτοψία στο ΙΡΟ. Η οποία τοποθετήθηκε. Η κυρία Μενδώνη, λοιπόν, ποια είναι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Ναι, ή μέχρι χτες τουλάχιστον, ή εν πάση περιπτώσει και αυτές τις ημέρες πρέπει να είναι ακόμα. Λοιπόν, ήρθε μαζί με όλους τους προϊστάμενους των κεντρικών υπηρεσιών και των τοπικών υπηρεσιών. Θυμόμαστε πάντα και θυμόμαστε με θλίψη τη στάση της μπροστά στο μνημείο όταν είπε: πώς επιτρέπει αυτό το χάλι η πόλη και τι κάνει η πόλη, και είναι απαράδεκτο πώς έχει φτάσει το κεντρικό ηρώον της πόλης, το πρώτο ηρώον της πόλης, έχει φτάσει σε αυτή την ανεπίτρεπτη κατάσταση. Να είναι αφημένο λοιπόν και παρετημένο. Ναι. Θυμόμαστε πάντα αυτό. Όταν μας είπε τι κάνει η πόλη, της είπαμε ότι η πόλη κάνει ό,τι μπορεί. Αυτή τη στιγμή δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του το Υπουργείο. Διέταξε λοιπόν ενώπιον όλων, γιατί είμαστε και πολλοί και υπάρχουν και πάρα πολλές παρουσίες εκεί των υπηρεσιών και πολλοί κόσμος, και βέβαια έχουν καταγραφεί και σε βίντεο αυτά. Διέταξε την επανυποβολή του φακέλου πάνω για την άμεση επανεξέτασή του από το Κεντρικό Συμβούλιο. Αυτό έγινε το Μάιο, ουσιαστικά τον Ιούνιο εστάλει ο φάκελος του 2011, τον Ιούλιο. Και πριν από 2 μήνες ξαναπήραμε μία πανομοιότυπη απάντηση ότι υπηρεσιακή, ότι η κεντρική υπηρεσία της Αθήνας λοιπόν αποφασίζει ότι δεν χρήζεται επανεξέταση στο μνημείο. Δηλαδή δεν το αφήνουν να αξιολογηθεί από το αρμόδιο κεντρικό όργανο δεδομένων των τόσων πολλών στοιχείων που έχουν προκύψει και δεδομένης της άποψης της πόλης. Είναι φοβερό, επαναλαμβάνω πάντα αυτό, ότι για κανένα μνημείο δεν έχουν αποφανθεί θετικά τόσοι πολλοί φορείς τοπική στην Κρήτη και η Αθήνα αποφασίζει να μην το κηρύξει διατηρητέο και να το προστατέψει. Οι φορείς που σας στηρίζουν και είναι ενεργά στο πλάι σας είναι στον αριθμό, γιατί έχει και αυτό την αξία. 22 του. Είναι οι φορείς που είναι μαζί μας, πολύ σημαντικοί, τους οποίους μπορούμε να απαριθμίσουμε, αλλά
Πέραν αυτού, γιατί αυτό δείχνει τη διάθεση μια πόλη. Αλλά εγώ θέλω να μείνουμε μαζί πάρα με πολύ. Μαζί με τις δημοτικές κινήσεις είναι 24. Ναι, μαζί με τις δημοτικές κινήσεις και βέβαια το Δήμο για το οποίο θα μιλήσουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα, μάλιστα, το είδαμε και στα δελτία ειδήσεων. Μπήκε εκτάκτως το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που ομόφωνα αποφάσισαν ώστε να καταθέσουν εκ νέου αίτημα για ανάδειξή του ως διατηρητέο μνημείο. Και όχι μόνο. Τονίστηκε ιδιαίτερα ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του χώρου. Ήθελα ακριβώς εγώ να θέσω αυτό το ζήτημα, που είναι το τρίτο σημαντικό ζήτημα. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, που είναι ένας μεγάλος σύλλογος επιστημονικός της πόλης, έβαλε εξ αρχής ένα ζήτημα υπεράσπισης του κοινόχρηστου χαρακτήρα της πλατείας Ελευθερίας, δηλαδή του δημόσιου χαρακτήρα που περιβάλλει το μνημείο. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι ένα ζήτημα που σχετίζεται με πολεοδομικούς και νομικούς χειρισμούς, πιθανότατα με απαλωτριώσεις, έτσι. Όλα αυτά βεβαίως είναι σαφέστατα σε ένα άλλο επίπεδο ζητήματα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν. Σήμερα όμως το συντονιστικό δεν θέτει μόνο το αίτημα της κήρυξης, αλλά και της απόδοσης του χώρου σε κοινή χρήση. Αυτά λοιπόν ήταν τα δύο ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν στις 30 Απριλίου μετά από την πρόταση των 26 φορέων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, που συζητήθηκε προημερήσια διάταξη στο θέμα και όπου πραγματικά πάρθηκε μια ιστορική απόφαση. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, γιατί ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να ξαναζητήσει από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού την κήρυξη του κτίσματος και παράλληλα επιβεβαίωσε ότι σύμφωνα με την πρόταση της μελέτης Πανταζή, που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο συγκεκριμένος χώρος προβλέπεται ότι είναι κοινόχρηστος χώρος. Νομίζω δηλαδή ότι μετά από αυτή την τοποθέτηση, πια σε πολιτικό επίπεδο, θεσμικό του ίδιου του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης, πραγματικά οι φορείς που απαρτίζουν το συντονιστικό έχουν πετύχει ένα πολύ σημαντικό βήμα στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. Έχουμε και μια παρέμβαση για να δείτε πόσο τελικά αυτό το κτίσμα είναι συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης. Κάποιου κατοίκου της περιοχής, 66 ετών σήμερα, μας λέει λοιπόν ότι ονομάζεται το Ηρών, όπως το αποκαλούμε εμείς, το μνημείο των Ηρών και είναι άκλητο. Το Ηρών, το μνημείο. Το Ηρών. Α, προφανώς μας κάνει κάποια υπόδειξη γραμματικού περιεχομένου. Λοιπόν, θέλω να απευθύνω το λόγο στην ιδιοκτήτρια του χώρου γύρω από το μνημείο, στην κυρία Ειρήνη Βολιτάκη, που τηλεφωνικά φιλοξενούμε στην εκπομπή, η οποία φαντάζομαι έχει ριζικά αντίθετη άποψη από όλα όσα ακούσαμε. Και θέλουμε, κυρία Βολιτάκη, να σας ακούσουμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Θα ήθελα, βεβαίως και έχω διαφορετική άποψη. Καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Τζωράκης και αφορά τον τρόπο με τον οποίο χτίστηκε. Η νομαρχία είπε, παραχώρησε, ο Δήμος παραχώρησε στην νομαρχία ένα οικόπεδο για να χτιστεί το Ηρώον. Ένα οικόπεδο όμως το οποίο δεν υπήρξε ποτέ στην κατοχή του Δήμου. Οι διοκτήτες ήταν η κληρονόμη Μάρκογλου. Ως εκ τούτου λοιπόν έχουμε ένα χτίσμα το οποίο είναι παράνομα χτισμένο, χωρίς τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών. Και αυτό αλλάζει τα δεδομένα, διότι ένα μνημείο δεν μπορεί να χτίζεται με έναν τρόπο παράνομο και χωρίς τη θέληση των τότε ιδιοκτητών. Θέλω επίσης να πω ότι οι ιδιοκτήτες εκείνη την εποχή, από το 1918, όταν αντιλήφθηκαν ότι ο Δήμος είχε καταπατήσει το οικόπεδό τους, έκαναν αγωγή εναντίον του Δήμου. Η αγωγή αυτή τελεσυδίκησε με αποφάσεις του Αρείου Πάγου που βγήκαν το 1949. Θέλω επίσης να πω ότι ο Δήμος έφυγε από το ακίνητο με έξωση που έκανε ο δικαστικός επιμελητής τότε, Αριστίδης Δασκαλάκης. Δεν μπορούμε λοιπόν σε ένα μνημείο, έτσι όπως θέλουν να το χαρακτηρίσουν, να λέμε ότι αυτό είναι μνημείο και έχει χτιστεί με αυτόν τον τρόπο. Για να είναι ένα χτίριο μνημείο, θα πρέπει στο ίδιο το χτίριο να έχει συμβεί ένα ιστορικό γεγονός. Αυτό πράγμα προσδιορίζεται από ποιον και με ποιο τρόπο, κυρία Βολιτάκη? Αυτό προσδιορίζεται, τι εννοείται? Ότι μας λέτε ότι για να χαρακτηριστεί ένα κτίσμα ως μνημείο θα πρέπει να έχει συμβεί κάποιο συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός. Βεβαίως. Ο νόμος το προβλέπει. Ο νόμος σύμφωνα με τον οποίο χαρακτηρίζονται ως μνημεία. Ναι. Ο νόμος ο 3028 νομίζω είναι, που αναφέρεται στο ποια κτίρια αποτελούν μνημεία.
Μνημείο λοιπόν είναι το κτίριο, είναι τα χτίσματα στα οποία έχει συντελεστεί ένα ιστορικό γεγονός. Αυτό το κτίριο πήρε μέρος σε έναν εορτασμό. Δεν αποτέλεσε από μόνο του, δεν έγινε εκεί ένα ιστορικό γεγονός ώστε να χαρακτηριστεί ως μνημείο. Να φτάσουμε λίγο στο σήμερα. Ναι, βεβαίως. Αν θέσουμε, ας πούμε, ως δεδομένο ότι το κτίσμα αυτό διακηρύσσεται ως διατηρηταίο μνημείο, σε εσάς τι ακριβώς αλλάζει? Εμάς καταρχήν είναι ένα κτίριο που δεν θέλουμε να διατηρηθεί. Για ποιο λόγο? Διότι είναι ένα ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου. Όπως καταλαβαίνετε, η αξία του είναι τεράστια και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Διότι έχω καταθέσει μια αίτηση κατεδάφισης εδώ και 10 χρόνια. Έχω πάρει έγκριση από όλους τους φορείς και φτάνουμε ξανά και ξεκινάμε από την αρχή μια διαδικασία η οποία για μένα είναι απαράδεκτη. Ή υπάρχουν νόμοι οι οποίοι πρέπει να τηρούνται, ή εν πάση περιπτώσει ζούμε σε μια άναρχη πολιτεία όπου ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να ταλαιπωρεί ένα πολίτη γιατί έτσι του αρέσει. Ναι. Έχουν αποφανθεί, γιατί εδώ ακούστηκαν και πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Καταρχήν ο Δήμος με την τελευταία ομόφωνη απόφασή του που λέει ότι αυτό το χτίσμα θέλει να είναι διατηρηταίο, θα πρέπει να μας εξηγήσει τη στάση του όσον αφορά το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, στο οποίο εκλήθη ο Δήμος να πει την άποψή του και η αρμόδια επιτροπή του Δήμου, η Διεπιστημονική Επιτροπή της Παλιάς Πόλης, έστειλε έγγραφο με το οποίο και ήταν και το μοναδικό έγγραφο που έστειλε κάποιος φορέας, έλεγε ότι τάσεται υπέρ της κατεδάφισης. Όταν λοιπόν ο Δήμος... Να σας πω, επειδή δεν έχουμε κάποιο εκπρόσωπο του Δήμου αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να μιλήσει εξ ονόματος του Δήμου. Ναι, αλλά αυτό όμως θα έπρεπε να το αναφέρετε, ότι ο Δήμος στο παρελθόν, το 2004, η αρμόδια επιτροπή του, η οποία απαρτίζεται τόσο από τοπικούς φορείς, όσο και από φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και του αρμόδιου Υπουργείου του ΥΠΕΧΟΔΕ, συμμετείχαν και έβγαλαν αυτή την απόφαση. Αυτή λοιπόν η απόφαση ήρθε στο ΚΑΣ. Τώρα εκ των υστέρων και μετά από τόσα χρόνια θυμήθηκε ο Δήμος να βγάλει απόφαση. Η πρόθεσή σας είναι, αν κατάλαβα καλά, μια και έχετε τίτλους ιδιοκτησίας αυτού του οικοπαίδου που αποτελεί φιλέτο στο κέντρο και στην καρδιά της πόλης, να κατεδαφιστεί το Ηρών και να το αξιοποιήσετε χτίζοντας κάτι. Εγώ ζήτησα άδεια κατεδάφισης. Δεν ζήτησα άδεια ανεγέρσεως οικοδομής. Εξάλλου να ξέρετε ότι η ιδιοκτησία είναι ένα πράγμα που προστατεύεται από το Σύνταγμα. Συνεπώς την ιδιοκτησία μου, εφόσον ο Δήμος δεν μπορεί να μου την απολωτριώσει και δεν έχει κάνει καμία τέτοια κίνηση και δεν θα μπορούσε να κάνει, γιατί θα ήταν καταχρηστικό το δικαίωμά του, αφού στο παρελθόν έχει κάνει δύο προσπάθειες απολωτρίωσης και μία συμβιβασμού και δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Συνεπώς κανένας δεν μπορεί να μου πει πώς θα διαχειριστώ την ιδιοκτησία μου. Αυτό που κάνουν οι διάφοροι φορείς να θεωρούν ότι εμείς οι ιδιοκτήτες είμαστε οι κακοί, γιατί κάποια στιγμή ο Δήμος καταπάτησε το οικόπεδό μας και έκτισε μέσα σε αυτό ένα χτίσμα και να προσπαθούν με αλλεπάλληλες κινήσεις να το χαρακτηρίσουν, νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Εξάλλου ο κύριος Ζωράκης αναφέρθηκε στην επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη και είπε ότι η κυρία Μενδώνη έκανε αυτοψία στο χώρο. Αυτό δεν είναι αληθές. Η κυρία Μενδώνη σταμάτησε στο πεζοδρόμιο, έριξε μία ματιά για 5 λεπτά στο χτίσμα. Δεν μπορεί να τους υποσχέθηκε ότι θα το κάνει διατηρηταίο, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν παράλογο να το κάνει η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου, χωρίς να έχει μπροστά της το φάκελο και όλα τα στοιχεία. Είπε ότι θα επανεξετάσω το φάκελο για να δω τι συμβαίνει. Εάν λοιπόν κατά την επανεξέταση προέκυψε ότι αυτά τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί από τους φορείς δεν ήταν επαρκής για το χαρακτηρισμό, πώς θα προχωρούσε σε χαρακτηρισμό και σε αναπομπή του στο ΚΑΣ. Κυρία Βολιτάκη... Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Ορίστε. Οι φορείς είχαν ενημερωθεί αλλεπάλληλες φορές, τόσο οι νεωτέρων μνημείων, τόσο ο Δήμος, τόσο το ΤΕΕΤΑΚ, τόσο ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων, είχαν λάβει από το Υπουργείο Πολιτισμού, κατά την πρώτη εξέταση, 5 ή 6 φορές ειδοποίηση να παρασταθούν. Κανένας από αυτούς τους φορείς δεν παραστάθηκε όταν συνεδρίαζε το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Πώς λοιπόν μετά από τόσα χρόνια έρχονται πάλι οι φορείς,
αυτοί οι οποίοι αδιαφόρησαν τότε και τώρα θέλουν να χαρακτηρίσουν το κτίριο. Πώς είναι δυνατόν? Εγώ μου κάνει εντύπωση, καταρχήν δεν ενημερώνουν σωστά τον κόσμο. Τα γεγονότα δεν είναι έτσι. Ξέχασε να πει επίσης ο κύριος Τζοράκης ότι πέραν από αυτού που είχαμε απόρριψη του τελευταίου χαρακτηρισμού, υπήρχε και ένας άλλος χαρακτηρισμός και μια άλλη προσπάθεια που ο ίδιος έκανε και έκανε μια έκθεση, μια επιστημονική μελέτη και την κατέθεσε στην Νεωτέρων Μνημείων και η ίδια η κυρία Μενδώνη μαζί με τον κύριο Γερουλάνο απέρριψαν την αίτηση. Απέρριψαν το αίτημα χαρακτηρισμού. Και εκ των υστέρων ξανακάνουν με τα ίδια στοιχεία. Ο νόμος είναι σαφής. Για να υπάρχει ξανά παραπομπή στο ΚΑΣ, πρέπει να υπάρχουν νεότερα στοιχεία. Τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν, συνεπώς το θέμα του χαρακτηρισμού έχει λήξει. Εκείνο που επίσης δεν λένε, συγγνώμη λίγο, είναι ότι υπάρχει και μία απόφαση του υπεχοδέ, η οποία επίσης δεν χαρακτηρίζει το χτίσμα ως μνημείο. Και αυτή η απόφαση του υπεχοδέ προήλθε μετά από αυτοψία που έκαναν στο χώρο, ενώ ήρθαν τρεις υπάλληλοι από το Υπουργείο. Να σας πω, μην μπαίνουμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Νομίζω ότι ήσασταν σαφείς. Σας δώσαμε αρκετό χρόνο να ακούσουμε και τη δική σας την άποψη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μπήκατε στη διαδικασία να παρέμβετε, γιατί πρέπει ο κόσμος να ακούει πάντα όλες τις πλευρές για να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Εκείνο που θέλω να συμπληρώσω ακόμα είναι ότι σε τέτοιες δύσκολες εποχές που πραγματικά βιώνει ο τόπος μας, το να ασχολούμαστε με το κτίριο και γενικώς το οικόπεδο και να ψάχνουμε να βρούμε λύσεις έτσι ώστε να πάρουμε την περιουσία του ιδιοκτήτη από ένα οικόπεδο που προσφέρει πάρα πολλά στο δημόσιο κουρβανά, είναι τουλάχιστον παράλογο. Κύριε Πολυκάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Θα θέλατε κάτι να σχολιάσετε? Πολλές προσωπικές επιθέσεις, αλλά θα τις παραβλέψουμε. Θα ήθελα μόνο να πω ότι ευτυχώς η κυρία Βολιτάρη δεν είναι ιστορικός, οπότε δεν μπορώ να σταθώ στις αποτιμήσεις τις ιστορικές της. Εν πάση περιπτώσει, την αξιολόγηση της όποιας επιστημονικής μελέτης και κατάρτισης. Έχει κάνει όμως ενέργειες και η απουσία φορέων, όπως κατέγραψε, με ημερομηνίες του Δήμου φυσικών προσώπων, έλειπε. Και ξαφνικά, εκεί που σκόπευε να αξιοποιήσει την περιουσία της, βρίσκει εμπόδια. Εκείνη η αγανάκτηση. Κοιτάξτε να δείτε, γι' αυτό που υπόθηκε πριν, εγώ δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα και δεν θα το εξετάσουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά ακόμα και αν ο Δήμος πριν από τόσα χρόνια δεν είχε ασχοληθεί σοβαρά με το ζήτημα και σήμερα μετέβαλε άποψη, είναι διαφορετικό. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ή και οι φορείς που λέμε. Ακόμα και οι φορείς που λέμε. Οι φορείς είναι άνθρωποι. Στους φορείς επικεφαλής είναι άνθρωποι. Δηλαδή, αν κάποιος έκανε πλημελό στο καθήκον του και σήμερα ένας διάδοχός του το κοιτάζει πιο ζεστά το θέμα. Είναι και αυτό παράλογο. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να μείνω στο τελευταίο κομμάτι που λέει, που ισχυρίζεται η άλλη πλευρά, ότι ένα μνημείο είναι ένα κτίριο το οποίο συμβολίζει μια θέση στην οποία πραγματοποιήθηκε ένα ιστορικό γεγονός. Όχι. Βάσει του συγκεκριμένου αρχαιολογικού νόμου, και να μου επιτρέψετε, του αρχαιολογικού νόμου, ένα μνημείο είναι όταν έχει ιστορική αξία, αρχαιολογική αξία, είναι φτιαγμένο από σημαντικό αρχιτέκτονα και όταν είναι συνδεδεμένο με την ιστορική μνήμη της πόλης. Αυτά είναι τα ιστορικά κριτήρια με τα οποία κηρύσσονται τα μνημεία. Αυτό μόνο ήθελα. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι? Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι η υπόθεση του συγκεκριμένου κτίσματος δεν αποτελεί μια μεμονωμένη υπόθεση πια στην Ελλάδα. Νομίζω ότι η αφύπνιση της κοινωνίας των πολιτών πια είναι εκτεταμένη σε πολλά επίπεδα. Η ιστορική μνήμη του τόπου μας είναι κοινή μας υπόθεση. Το ποιος θα αξιολογήσει για το αν κατεδαφίσει ή όχι τα κτίσματα αυτής της τροματογραφίας που είναι συνδεμένα με ιστορικά γεγονότα, με πολυδομικά ζητήματα, με ιστορικές επαιτίους, αυτός πραγματικά στο τέλος είναι η θεσμισμένη πολιτεία. Μπορώ να σας πω, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, που είναι το δικό μου το γραφείο, είναι ένα διατηρητέο κτίριο. Ξεκολουθεί να είναι η ιδιοκτησία μας και είναι κηρυγμένο διατηρητέο. Ουδείς αμφισβήτησε ζητήματα ιδιοκτησίας. Έτσι, ας μην μεταθέτουμε λοιπόν το βάρος της συζήτησης εκεί. Το βάρος της συζήτησης στο πραγματικό έχει να κάνει πραγματικά με την ιστορική απόφαση της 30ης Απριλίου. Ολόκληρη η πόλη, 26 φορείς, ανάμεσα στους οποίους το Τεχνικό Επιμελητήριο, ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων, η Κίνηση Εθελοντών Μινοίστας, ο Σύνδεσμος Εκτάκτων Αρχαιολόγων,
ο Σύλλογος Μονίμων Αρχαιολόγων. Και πολλά άλλα. Και δύο δημοτικές κινήσεις. Και νομίζω εκατοντάδες πολίτες της πόλης στέκονται πια δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια. Όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μας αφορά προσωπικά. Μας αφορά συλλογικά, έχει να κάνει με την κοινή μας κληρονομιά, έτσι, και θεωρώ ότι οφείλουμε να το υπερασπιστούμε όλοι μας. Τι μέλη γενέστε, θα το δούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο κοντά σας.